διάμεσο χώρο, όχι μόνο για τις ηγεσίες των κομμάτων, αλλά πάνω απ' όλα για αυτούς που πίστεψαν, τις χιλιάδες των πολιτών που προέρχονται από τον ενδιάμεσο χώρο, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας που ήθελαν αυτήν την εξέλιξη, τη θετική, όχι την αρνητική, που ήθελαν ακριβώς αυτήν την εναλλακτική πρόταση εν μέσω αυτών των δύσκολων ημερών που περνά ο τόπος. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν οι ηγέτες μας. Νομίζω ότι δεν καταφέραμε να υπερβούμε τις παθογένειες, και εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, που μαστίζουν τον ενδιάμεσο χώρο εδώ και χρόνια. Φαίνεται από την ενημέρωση, τη μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, ότι η διαφωνία δεν ήταν στο θέμα που είχε προκύψει εδώ και λίγες μέρες όσον αφορά το ρόλο και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάμβανε ο κοινός υποψήφιος. Αλλά από ό,τι έχω ενημερωθεί, σε αυτόν είχαν συμφωνήσει σήμερα και είχαν προσυπογράψει κείμενο το οποίο είχε ετοιμάσει ο κύριος Ομήρου. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα ότι έχει γίνει σήμερα στη σημερινή συνάντηση. Να τα βρήκα στο ρόλο και στις πρωτοβουλίες του υποψηφίου. Αυτόν είχε ξεκαθαρίσει σαν πρώτο θέμα. Πού δεν τα βρήκα, ναι. Φαίνεται ότι εκεί που σκόνταψαν ήταν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου και όχι στον υποψηφίο, γιατί δεν μπήκαν στη συζήτηση των αξιολόγησης υποψηφίων. Δηλαδή, όταν έδωσε τη διαδικασία, το Δίκο τι ήθελε? Να τεθούν ονόματα και να επιλέξουν μεταξύ των ονομάτων? Δηλαδή, πού ήταν η διαφωνία? Εμείς είχαμε μπει από την αρχή να συμφωνηθούν κάποια βασικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με θέματα αρχών και στη βάση αυτών των κριτηρίων να γίνει αξιολόγηση όλων των ονομάτων που είχαν τεθεί στην τελευταία συνάντηση. Φαίνεται ότι εκεί είναι που διαφώνησαν και όχι στα ονόματα. Τουλάχιστον από την δική μου ενημέρωση που έχω. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι ήθελα? Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω πάρει σαν ενημέρωση, τη σύντομη ενημέρωση, είναι ότι η διαφωνία προήρθε ακριβώς για τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε τώρα, κύριε Κυριάκου, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτός ο χώρος που θα μπορούσε να ήταν πρωταγωνιστής σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, που θα μπορούσε να ήταν, αν θέλετε, να είχε ένα ρόλο ο οποίος ρόλος θα ήταν ο πιο σημαντικός σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Μάλιστα, πάμε να δούμε τι λέει και η ΕΔΕΚ, ο κύριος Βαρνάβα. Κύριε Κυριάκου, ως κίνημα σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, από την πρώτη κιόλας στιγμή, λαμβάνοντας αυτό το μήνυμα το οποίο έχει πει προηγουμένως ο Φώτης μιας μεγάλης μερίδας του κυπριακού λαού, δηλαδή την απέτηση του για μια εναλλακτική λύση για να βγει από το αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται σήμερα των δύο μεγάλων πόλων, προχωρήσαμε και με δική μας πρόσκληση και πρόκληση, με γραπτή επιστολή του δικού μας του Προέδρου, καλέσαμε τις πολιτικές δυνάμεις του κέντρου να καθίσουμε γύρω από έναν τραπέζι και να καταβάλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να δώσουμε αυτό το οποίο επιθυμούσε και επιθυμεί ακόμη μια μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς προχωρήσαμε με όλη την καλή θέληση. Φάνηκε όμως ότι κατά την διάρκεια των συναντήσεων, των διαπραγματεύσεων, τοποθετούνταν κάποια προσκόμματα, κάποιες συνεχόμενες νέες εισηγήσεις, νέες απόψεις. Από ποιους? Και ταυτόχρονα να πω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα, γιατί δεν τύχαμε της ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Η πρώτη ενημέρωση που είχατε. Όμως, να πω το εξής, επειδή βάζετε θέμα ότι δεν τα βρήκαμε στο όνομα. Ή ο Φώτης είπε προηγουμένως ότι δεν τα βρήκατε στη διαδικασία επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής. Όχι, δεν είναι εδώ. Αλλά η διαδικασία επιλογής αντιλαμβάνουμε ότι είναι η διαδικασία με ποιον τρόπο θα επιλεγεί το όνομα. Μάλιστα. Εδώ, εκεί που σταμάτησε η διαδικασία, κύριε Φωτίου, για μας
είναι το θέμα αρχής, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από την προηγούμενη φορά, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, προχωρήσαμε ως πολιτικές δυνάμεις του κέντρου και συνετάξαμε και συναποφασίσαμε τη λεγόμενη κοινή πολιτική διακήρυξη, όπου εκφράζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο θέμα, το κύριο θέμα του κυπριακού προβλήματος. Εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, κρατάμε αυτή την κοινή πολιτική διακήρυξη και θα την κρατάμε μέχρι το τέλος των προεδρικών εκλογών. Προχωρώ παρακάτω. Λέω ότι σε αυτό το σημείο κατατέθηκαν και τα κριτήρια της επιλογής του υποψηφίου και βάσει αυτών των κριτηρίων, μάλιστα, και εδώ είναι που θέλω να υπογραμμίσω και να το τονίσω, επιλέγηκε και η υποψηφιότητα, μάλλον η προτάθηκε, ο κύριος Κεραυνός. Άρα για να προταθεί ο κύριος Κεραυνός, ήδη είχαν συμφωνηθεί και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να πληρεί ο υποψήφιος. Άρα από τη στιγμή την οποία ο κύριος Κεραυνός αρνήθηκε, και δεν είναι μυστικό, επανήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιπλέον εισήγηση για νέα και διαφορετικά κριτήρια του χαρακτήρα του οποίου θα έπρεπε να πληρεί ο υποψήφιος. Ναι, αλλά ο κύριος Φωτίου είπε ότι στο ρόλο και στις πρωτοβουλίες του υποψηφίου τα βρήκατε. Όχι, εκεί τα βρήκαμε. Μάλιστα. Αλλά εμείς, κύριε Κυριάκου, θεωρούμε ότι η κάθε φορά επιπλέον τοποθέτηση για νέα κριτήρια, είτε νέες διαφοροποιήσεις αυτών των οποίων συμφωνούνται ή συμφωνόντουσαν την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα κουράζει και παράλληλα αυτό το πράγμα σκοτώνει και σκότωνε, όπως σκότωσε, μπορώ να πω τώρα, την όλη διαδικασία. Από γι' αυτό φτάσαμε δικό ή και από άλλο κόμματα. Και ο κύριος Φωτίου, όπως και εμείς, λέγαμε ότι όσο προχωράει η διαδικασία, σκοτώνει. Γι' αυτό τον λόγο ξεκαθαρίζω, εκεί που δεν τα βρήκαμε αυτή τη στιγμή είναι το θέμα αρχών, το θέμα των επιπλέον εισηγήσεων και προτάσεων που κατατέθηκαν όσον αφορά τον χαρακτήρα, αλλά και επιπλέον εισηγήσεων σε σχέση με τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να έχει ο υποψήφιος. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι βάσει αυτών των εισηγήσεων που κατατέθηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι περίπου ένας μεγάλος αριθμός ονομάτων τα οποία κατατέθηκαν, κύριε Κυριάκου, στο τραπέζι, περίπου προαποκλείονταν. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς ως ΕΔΕΚ εκφράζουμε με όλον τον σεβασμό προς τον κυπριακό λαό τη λύπη μας για την κατάληξη την οποία είχε αυτή η προσπάθεια. Εκείνον το οποίο εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε αυτή τη στιγμή έναντι στον κυπριακό λαό είναι ότι, και το έχω πει και προηγουμένως, αυτή την κοινή πολιτική διακήρυξη των πολιτικών δυνάμεων του κέντρου εμείς θα την έχουμε στο χέρι μας, δεν θα την εγκαταλείψουμε, γιατί αυτή είναι η αρχή πάνω στην οποία βασίσαμε, τοποθετήσαμε και την συνεργασία την οποία προσπαθούσαμε να επιτύχουμε. Από την άλλη, θα προσπαθήσουμε, θα συσκεφτούν τα συλλογικά όργανα. Θα δούμε την επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ. Θα θέλω να μου πείτε, να ρωτήσω κάτι. Να τελειώσω, κύριε. Ναι, ναι. Θα συσκεφτούν τα συλλογικά όργανα του κινήματος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τις καλύτερες, όσο είναι το δυνατόν, αποφάσεις για να εξυπηρετήσουμε όχι το κομματικό μας συμφέρον, αλλά για να εξυπηρετήσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον και εκείνον το οποίο επιθυμεί σίγουρα μια μεγάλη μάζα του κυπριακού λαού. Μονολεκτικά, κύριε Βαρνάβα, μπορείτε να μου απαντήσετε ποιος φέρει την ευθύνη για αυτό το ναυάγιο? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι από τη στιγμή που έχω πει προηγουμένως ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένα. Από την πρώτη πληροφόρηση δεν έχουμε ολοκληρωμένα ενημερωθεί. Δεν είναι καλό και δεν είναι ορθό και δεν θα είναι ούτε αντικειμενικό αλλά και ούτε σοβαρό αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να επιρρύπτουμε ευθύνες ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η αυριανή μέρα θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη και εδώ είμαστε να συζητήσουμε και λέω ξεκάθαρα, κύριε Κυριακού, εμείς ως ΕΔΕΚ μπορεί να ασχοληθούμε για να πούμε το τι συνέβη και να εξηγήσουμε στον κυπριακό λαό γιατί τελικά είχαμε αυτό το ναυάγιο στη συνεργασία, αλλά το ξεκαθαρίζω,
δεν θα σταθούμε σε αυτό το σημείο. Εκείνο που μας γνιάζει εμάς αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε και να αποφασίσουμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις που αυτές οι αποφάσεις, έχω πει και προηγουμένως, να είναι αυτές που να δίνουν την καλύτερη λύση, δηλαδή τη λύση την οποία επιζητούσα μέσα από τη συνεργασία αυτή η μεγάλη μάζα του κυπριακού λαού που στράφηκε προς εμάς, που πίστεψε προς εμάς, δηλαδή τις πολιτικές δυνάμεις του κέντρου. Κύριε Περδίκη, είναι μια μέρα θλιβερή όπως την χαρακτήρισε και ο κύριος Φωτίου. Εσείς έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος ευθύνεται για αυτό το ναυάγιο? Εννοείται αν έχω πληροφόρηση από το τι συζητήθηκε από την κυρία Ιωάννα Παναγιώτου. Νομίζω ότι η πληροφόρηση, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εικόνα. Πρέπει να το συζητήσουμε, να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Φωτίου να λέει ότι δεν τα βρήκατε στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου. Ακούσαμε τον κύριο Βαρνάβα να λέει ότι κάθε τρεις και λίγο νέα κριτήρια είχαν τεθεί από διάφορες πλευρές. Κύριε Κυριακού, αν επιτρέπετε, για να ξεκαθαρίσω, όταν λέει ο Φώτης επιλογή υποψηφίου, δεν πιθανόν να εννοεί αυτό που λέω και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, επειδή λέω ακριβώς. Θα το έχετε θέσει με διαφορετικό λεκτικό. Ακριβώς, γιατί η επιλογή υποψηφίου εννοείται αν είναι μέσω δημοσκόπησης, μέσω. Άρα το ξεκαθαρίζω. Παρακαλώ, κύριε Περδίκη. Εγώ θεωρώ αντίθετα ότι σήμερα, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο που είμαστε σε αυτό το πάνελ, δεν γίνεται αυτό που εμείς πραγματικά δεν θέλουμε να συμβεί. Δηλαδή, να αρχίσει μια διαδικασία επίρρηψης ευθυνών. Και η έκκληση μου προς τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου είναι να αποφύγουν αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι. Προκλητικό μεν, πικάντικο, αλλά σίγουρα θα φέρει περισσότερες αρνητικές συνέπειες στο να αρχίσουν να επιρρύπτουν ο ένας τις ευθύνες των άλλων. Και βέβαια δεν θα μπω στον πειρασμό και εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία της επιρρύψης ευθύνων. Είχατε θεωρήσει δηλαδή όλο αυτό το διάστημα ότι μπορούσατε να τα βρείτε, κύριε Περδίκη? Βεβαίως. Και δηλαδή είχαμε συναντήσεις, διακοπές συναντήσεων, πήγαινε λέγοντας και όλη η κατάσταση. Και σήμερα πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να τα βρούμε και πηγαίναμε με αρκετή αισιοδοξία ότι θα γινόταν αξιοποίηση και τις τελευταίες αυτές ευκαιρίες.